Σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκε στις 12 το μεσημέρι η πυροσβεστική υπηρεσία όταν πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στο κημητήριο Σφαλαγγιώτισσας απείλησε σπίτια. Επιτόπου έσπευσαν άμεσα 7 πυροσβεστικά οχήματα, 5 από την πυροσβεστική υπηρεσία και 2 από το τμήμα δασών και το ταμείο θύρας. Λόγω των σφοδρών ανέμων, η φωτιά προσέγγισε επικίνδυνα σύμπλεγμα κατοικιών και οικιστική περιοχή στον Άγιο Αθανάσιο. Γι' αυτό επιστρατεύτηκαν και τα 2 ελικόπτερα που μισθώνει η πυροσβεστική υπηρεσία. Θεωρούμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία απέτρεψε τόσο και την επέκταση της πυρκαγιάς σε μεγάλη έκταση, αλλά προφύλαξε πρώτα απ' όλα και την οικιστική περιοχή. Η φωτιά τέθηκε τελικά υπό έλεγχο στις 2.30 και κατέκαυσε 3 εκτάρια άγρια βλάστηση, ξηρά χόρτα και αριθμό χαρουπόδεντρων και ελαιόδεντρων. Ο ανθρώπινος παράγοντας, όπως όλα δείχνουν, ήταν η αιτία και αυτής της πυρκαγιάς. Φαίνεται η πυρκαγιά να είχε ξεκινήσει από καψάλιμα, δηλαδή σκόπιμη κάψη από καλάμων, η οποία γίνεται όλα στην περιοχή. Η πυροσβεστική υπηρεσία διαβίβασε στην αστυνομία πληροφορίες που περισυνέλεξε προκειμένου να εντοπιστεί ο ασυνείδητος που καψάλιζε στην περιοχή.